Νομίζω ότι σίγουρα έχετε αποζημιωθεί για το ότι παρακολουθείτε αυτό το μάτς. Στρίψιμο του νομίσματος ανάμεσα στον Μάνο και τον Παούρη. Για να δούμε ποια ομάδα θα είναι η πρώτη που θα εκτελέσει. Θα γίνουν τα πέναλτι στην δεξιά πλευρά όπως είναι η κάμερά μας. Δίπλα σε κάθε ομάδα υπάρχει το π και το 0 δεξιά από το ταμπελάκι του Παναθηναϊκού και αριστερά από τη ΣΑΕΚ είναι το πόσα πέναλτι θα έχουν εκτελέσει και βέβαια θα έχουμε και το σκορ. Είμαστε στη διαδικασία των πέναλτι. Τελευταίο παιχνίδι στην 16άδα του κυπέλου. Σουτάρει πρώτη η ΑΕΚ με τον Ασημακόπουλο. Πρώτο πέναλτι λοιπόν. Αποκρούει ο Φέλιος. Αποκρούει ο Φέλιος που κάνει το παιχνίδι τη ζωή του και πολύ παραπάνω. Και πάει ο Παούρης. Ένα πέναλτι λοιπόν η ΑΕΚ. Εκτελεσμένο χαμένο. Παραμένει το 2-2. Παούρης απέναντι στον Μιχαλίτση. Για να δούμε τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Γκολ για τον Παναθηναϊκό. 3-2 η πράσινη. 5 πέναλτι θα έχουμε για την κάθε ομάδα. Αν είναι ισόπαλο το σκορ μετά από αυτά, θα πάμε σε shoot-shoot μέχρι μία να σκοράρει και η άλλη να στοχίσει. Ο Ντάτης τώρα στο δεύτερο πέναλτι της ΑΕΚ. Αποκρούει ο Φέλιος! Απίστευτο! Εκπληκτικό! Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού δίνει τα πάντα για την ομάδα του. Δύο πέναλτι για την ΑΕΚ και τα δύο χαμένα και στα δύο είχε αποκρούσει ο Φέλιος. Η ΑΕΚ βλέπει μπροστά της το φάσμα του αποκλεισμού από τη συνέχεια του κυπέλου. Ο Τσινιάς είναι αυτός που θα εκτελέσει τώρα. Σκοράρει και ο Τσινιάς. 4-2 ο Παναθηναϊκός. 4-2 ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το τρίτο πέναλτι για την ΑΕΚ. Πρέπει να σκοράρει ο Μάνος για να συνεχίσει η ΑΕΚ. Να ελπίζει και βάζει τον γκολ ο Μάνος. Κρατάει την ομάδα του στο παιχνίδι. 4-3. Με το τρίτο πέναλτι των κιτρινόμαυρων. Και σειρά έχει ο Νησοτάκης για τον Παναθηναϊκό. Το τέρμα είναι ο Χριστόπουλος για την ΑΕΚ. Σουτάρει και βάζει τον γκολ ο Νησοτάκης. Yeah. 5-3 ο Παναθηναϊκός με το τρίτο πέναλτι. Τώρα η ΑΕΚ πρέπει να σκοράρει εδώ και να περιμένει ότι οι πράσινοι θα χάσουν το επόμενο πέναλτι. Αν το πιάσει ο Φέλιος, το μάτς τελειώνει. Αν το βάλει ο Πάνου και το χάσει η ΑΕΚ, το μάτς τελειώνει. Πρέπει να σκοράρει ο Πάνου για την ΑΕΚ. Και τα καταφέρνει. 5-4. Η ΑΕΚ έχει εκτελέσει 4 πέναλτι. Και όλα τώρα εξαρτώνται από τον Ντάρλα και τον Χριστόπουλο. Ντάρλας για την πρόκριση του Παναθηναϊκού. Η μπάλα είναι έξω. Είναι έξω το πέναλτι από τον Ντάρλα. 4-4 τα πέναλτι. 5-4 το σκορ. Η ΑΕΚ πρέπει να σκοράρει για να μείνει απλά στο μάτς και να περιμένει να δει τι θα γίνει στο τελευταίο πέναλτι του Παναθηναϊκού. Θα σουτάρει ο Θανασάη.
Θανασάη απέναντι στον Φέλιο. Σκοράρει ο Θανασάη, ΑΕΚ ισοφαρίζει 5-5. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι. Εάν ο Χριστόπουλος αποκρούσει, έχουμε συνέχεια. Ενώ ο Παπακώστας σκοράρει, ο Παναθηναϊκός είναι στους 8, αποκλείοντας την ΑΕΚ. Ένα μάτς τρομερό. Παπακώστας σκοράρει, ο Παναθηναϊκός κερδίζει την ΑΕΚ με 6-5 μετά τα πέναλτι εδώ στην πολιτεία και προκρίνεται στη συνέχεια του θεσμού του κυπέλου σε ένα τρομερό παιχνίδι. Ένα τρομερό παιχνίδι εδώ στην πολιτεία. Πολύ μεγάλο μάτς. Έχουμε και λίγα νεύρα. Είναι τη στιγμή βέβαια μετά το παιχνίδι αυτά. Θα ηρεμήσουν τα πνεύματα. Οι παίχτες δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα από εδώ και μετά. Σίγουρα υπάρχει ένταση. Για την ΑΕΚ λοιπόν η σεζόν τελειώνει εδώ. Για τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται. Παίρνει εκδίκηση για τον αποκλεισμό του. Αθλητική εκδίκηση για τον αποκλεισμό του από τον τελικό του πρωταθλήματος. Και πλέον συνεχίζει στην οκτάδα του κυπέλου για να δούμε πια, χωρίς την ΑΕΚ, ποια θα είναι η ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο. Αν ο ΑΣΕ Δούκα θα μπορέσει να κάνει τον double, αν ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να πάρει ένα τίτλο στη φετινή σεζόν ή αν κάποια άλλη ομάδα θα κάνει την μεγάλη έκπληξη για να στεφθεί αυτή η κυπελούχος. Όλα αυτά όμως είναι στο άμεσο μέλλον. Την Τετάρτη του Πάσχα οι 4 πρώιμοι τελικοί. Προς το παρόν ο Παναθηναϊκός πανηγυρίζει την πολύ μεγάλη του πρόκριση σε ένα φανταστικό παιχνίδι που έγινε εδώ στο κλειστό της πολιτείας. Και να τι, οι παίχτες των Πρασίνων και το προπονητικό team και η διοίκηση, όλοι παρέα. Πολλά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το θέαμα που έδωσαν. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού για την πρόκρισή της. Η μετάδοσή μας ολοκληρώνεται εδώ από το κλειστό της πολιτείας. Είδατε έναν τρομερό αγώνα, έναν ακόμα τρομερό αγώνα φούτσαλ από το κανάλι της ΠΕΠ στο YouTube σε απευθείας μετάδοση σε μια παραγωγή του Sports Hero. Από το συνεργείο μας και τον Γιώργο Νιφλή που ήταν μαζί σας στην περιγραφή. Να είστε καλά. Γεια σας από την πολιτεία. Σου είναι εδώ και το ζεις με μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία στη Στοίχημαν. Στοίχημαν.gr. Το παιχνίδι σου καλύτερο.